Ναι, δεν μπορούσα να τεκνοποιήσω. 8 χρόνια έκανα προσπάθειες για να τεκνοποιήσω. 8 χρόνια. Έκανα προσπάθειες, μετά έκανα και τεστ εγκυμοσύνης όταν... Γιατί εγώ έχω και κάποιο ακατάστατο κύκλο στην περίοδο μου, στον κύκλο μου δηλαδή. Και έπαιρνα τεστ εγκυμοσύνης, αλλά πάντα ήταν αρνητικά. Έτσι κάποια στιγμή και εγώ απογοητεύτηκα και δεν το άφησα. Είπα ότι μάλλον υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα και δεν... Ο Θεός δεν θέλει. Αυτό. Δηλαδή οι γιατροί σας είχαν πει ότι μάλλον δύσκολα θα συλλάβετε όχι, παιδί. Όχι, δεν μου είχαν πει γιατροί τίποτα. Μου είχαν πει απλά οι άνθρωποι ότι είναι εντάξει, όλες οι γυναίκες έχουν πολυκιστικές οθήκες και θα κάνουμε μια θεραπεία, ρε παιδί, να τις φτιάξουμε. Και όλα αυτά. Εγώ δεν εδέχτηκα όμως να πάρω αντισυλληπτικά και τέτοια. Δεν ενδελαμβάνω τον οργανισμό μου τέτοια πράγματα. Δεν τα ήθελα. Και δεν πήρα ποτέ μου χάπια για να φτιάξω κάτι στον κύκλο μου και όλα αυτά. Και επειδή έπαιρνα και απότομα πάχος, επέλεξα λοιπόν να κάνω μια διατροφή. Και άφησα να κάνω κάποια διατροφή, επειδή μου και δούλευα, αλλά έβλεπα το σώμα μου ότι έπαιρνε μια παράξενη τροπή, η κοιλιά μου. Δηλαδή πάχαινα αντί να αδυνατίζω. Εγώ το έμαθα την Παρασκευή το απόγευμα ότι γεννούσα και ήμουν έγκυος. Δεν το ήξερα. Για άλλο πήγα, λέω μήπως δώσω και καμιά θεραπεία τώρα αφού έχω κολικό. Είχα και πρόβλημα με τη χολή μου πέρυσι και το έβαλα και εκεί, ρε παιδί μου. Είπα, μπορεί να είναι και αυτό. Και λέω, εντάξει, κάποια θεραπεία θα μου δώσουν. Δεν περίμενα εγώ ότι αυτό το πράγμα συνέβαινε. Έχετε βρει και το όνομα? Ναι, αμέ. Χρυσοβαλάντη Αγγέλα. Λόγω της γιορτής στην Αγγέλα και επειδή εγώ πάντα έλεγα μου να παντρευτώ, είχα ταχτεί έτσι. Ναι, μετά που παντρεύτηκα έλεγα να αν κάνω ένα παιδί θα το ονομάσω Χρυσοβαλάντο. Κυρία Αντιγόνη, το θεωρείτε ένα θαύμα? Ναι, βέβαια. Μεγάλο θαύμα. Μεγάλο θαύμα στη ζωή μου αυτό πράγμα. Δεν το πιστεύω. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ακόμα. Δηλαδή, για μένα είναι, τι να σας πω, ένα δώρο Θεού. Ξεσπάσατε λοιπόν σε κλάματα, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Πολλά, πολλά. Έπαθα σοκ εγώ. Έπαθα σοκ την αρχή που μου είπε ο γιατρός. Και ο σύζυγό μου βέβαια. Και εγώ και ο σύζυγό μου πάθαμε σοκ.